Τη δυσαρέσκεια των πολιτών προκαλεί το κύμα αυξήσεων που έρχεται σε πολλά προϊόντα το επόμενο διάστημα στη χώρα. Είναι όλα τα πράγματα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ πια και η ζωή έχει γίνει αβίωτη για αυτούς που δεν έχουν εισοδήματα υψηλά. Μαζί με την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία πρόκειται να αγγίξει το 50%, πολλά ακόμα προϊόντα προστίθενται στον κατάλογο των ανατιμήσεων. Ανάμεσά τους, το κρέας, τα ψάρια, τα έλαια, νοπά λαχανικά και φρούτα, ο καφές, το ψωμί, τα ναύλα μεταφορών και τα καύσιμα. Αφού το πετρέλαιο αυξάνεται, θα αυξηθούν. Επόμενο θα αυξηθούν και όλα. Θα την υποστούμε. Δεν έχουμε δει όμως αυξήσεις στα κόμιστρα. Δεν έχουμε δει αυξήσεις στους μισθούς. Είδαμε την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι σε 500 είδη θα βάλει αυξήσεις. Ήδη στο ψωμί πήρε 10 λεπτά επάνω. Πώς θα ανταπεξέλθει ο ελληνικός λαός? Οι πατρινοί θεωρούν πως τα νοικοκυριά δεν θα μπορούν πια να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες με αυτές τις νέες συνθήκες, αν αναλογιστεί κανείς πως δεν υπάρχει καμία αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να βγούμε στους δρόμους? Θα γίνει τίποτα να βγούμε στους δρόμους? Δεν βγαίνει τίποτα. Εδώ μας έχουν πάει κάτω από το χώμα. Πώς να ανταπεξέλθουμε? Αέρα δεν μπορούμε να πάρουμε ακόμα. Πάντως, πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως περίμεναν να γίνουν ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα και πως η πανδημία του κορονοϊού θα επιφέρει κατακόρυφη πτώση στην οικονομία της χώρας. Είχαν ήδη προαναγγελθεί, αλλά δεν το είπανε και ήρθε τώρα λόγω των εποχών και τέτοια όλα μαζί, και κορονοϊός και αυξήσεις και χαιρέτα μας τον πλάτανο. Έχουμε ένα τεράστιο παθητικό στη δουλειά μας. Δουλεύουμε για να ζούμε. Δεν μπορούμε να απεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Τώρα, ας σκεφτεί η κυβέρνηση τις κινήσεις που θα κάνει. Γιατί θα έρθουν και εκλογές σύντομα. Και ο Έλληνας δεν ξεχνάει, θα τιμωρήσει. Η οικονομία είναι πάντως χάλια, αλλά επιδιώκουμε να γίνει καλύτερη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ανακοινώσει μέτρα ελάφρυνσης που ακολουθούν τις διεθνείς ανατιμήσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.